Το Ισραήλ στέλνει πίσω στη Γάζα χιλιάδες Παλαιστίνιους που εργάζονταν στο Ισραήλ. Από νωρίς το πρωί πέρασαν μέσω της διάβασης Κάρεμ Αμπού Σαλέμ, καταγγέλλοντας την ίδια ώρα πως κρατούνταν σε άθλιες συνθήκες από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος. إسرائيل في الداخل طردونا تدعون منطقة رهب إيش الشرطة صارت تلفلف صارت تلم في العمال واحد واحد وين يخدوهم يكممونا ويربطونا وضرب وإهانة قعدنا ثلاث أيام مربطين ومغميين في الشمس في الشمس كانوا يرمونا في الساعتين والثلاثة والأربعة ولا أكل ولا شرب ولا حاجة. Την ίδια ώρα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας πέρασαν και σήμερα από το πέρασμα της Ράφα, μεταφέροντας τρόφιμα και φάρμακα, την ώρα που οι Ισραηλινές αρχές αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο σε καύσιμα. Από την άλλη πλευρά της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, τα ασθενοφόρα αναμένουν στην ουρά ώστε να μεταφέρουν τους τραυματίες στην Αίγυπτο για περίθαλψη. Ο καθημερινός αγώνας των Παλαιστινίων δεν έχει τελειωμό. Δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Περιμένουν στην ουρά ώρες ολόκληρες για λίγο ψωμί. Υγειονομική βόμβα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν. الحاجة الثانية فيش مية، المية مش موجودة عنا، المية الحلوة للشرب مش موجودة، للاستحمام مش موجودة، الأمراض صارت تتفشى عنا هنا في خان يونس، الأمراض الجلدية والأمراض المعدية والإسهال. Ασταμάτητη ροή τραυματιών στα νοσοκομεία. Παιδιά που κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν κάτω από τα συντρίμμια φτάνουν σε κατάσταση σοκ στα νοσοκομεία. Το ένα ασθενοφόρο μετά το άλλο καταφθάνει στα νοσοκομεία. Τραυματίες παντού εντός των νοσηλευτηρίων, ακόμη και στο πάτωμα.